κλείσω. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά. Προσπαθούμε. Καλή επιτυχία να πούμε, γιατί αυτό το δύσμηρο το βόλεϊ, πολλά προβλήματα, ομάδες δεν υπάρχουν. Τώρα κατεβαίνετε με 10 ομάδες, αλλά τι να κάνουμε τώρα, με ποια φιλοσοφία μπαίνετε σε αυτό το πρωτάθλημα, σαν λίγκα μιλάω. Κοιτάξτε, φέτος πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Υπήρξαν πάρα πολλές μεταπτώσεις γενικότερα και στις προβλέψεις του τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Από τη στιγμή την οποία κατόρθωσαν 10 ομάδες να πάρουν το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από τις 11 ομάδες που κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν, το θεωρώ επιτυχία. Ναι. Να πω το εξής. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, 10 ομάδες, νομίζω πρώτη φορά με τόσες λίγες ομάδες. Όχι, και πέρσι τόσες ήμασταν. 11 δεν ήταν πέρσι. 11 ήμασταν πέρσι. Ναι, προσέξτε. Βάση των κανονισμών που είχαμε, ναι, του χρόνου θα πρέπει να ήμασταν 10. Α, το είχατε δηλαδή προβλέψει αυτό ότι θα γίνει. Ακριβώς. Φέτος θα ήμασταν 11. Ναι. Αλλά με την προοπτική να έπεφταν 3 και να ανεβαίνανε 2, δύο, οπότε μάλιστα θα ήμασταν 10. Το ίδιο, 10. Η ΑΕΚ αποχώρησε, οπότε έχουμε μείνει στις 10. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, σωστό. Με βάση τα προβλήματα τα οποία είχαμε το καλοκαίρι και γενικότερα τις δυσκολίες που είχαν συγκεκριμένες ομάδες, το θεωρώ επιτυχία το ότι έστω και την τελευταία στιγμή οι ομάδες κατορθώσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να πάρουν το πιστοποιητικό. Εγώ ένιωσα έκπληξη με τον Ηρακλή που πάνε τα παρατάμε και μετά ξαφνικά, που είναι μια μεγάλη ομάδα, η ιστορική, έχει πάρει και πρωταθλήματα κλπ. Και Ευρώπη μας εκπροσώπησε. Βασιλιάς του Βόλου ήταν ένα διάστημα ο Ηρακλής. Απλώς τώρα την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή φτιάξαν ομάδα και μπράβο δηλαδή. Είναι ηρωικό αυτό που κάνανε, νομίζω. Δεν ξέρω η άποψή σας ποια είναι. Κοιτάξτε, θα κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Το οποίο κάποιοι μπορεί να το παρεξηγήσουν, αλλά αυτό πιστεύω και αυτό πρέπει να πω. Είπατε ότι ήταν κάποτε ο Βασιλιάς του Βόλου. Ήταν. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, ήταν. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το τίμημα αυτής της περίοδου. Μπορεί ο Ηρακλής να πέρασε πραγματικά μαγικές στιγμές και να έδωσε στους φιλάθλους γενικότερα του Βόλου, γιατί κάποια στιγμή ο Ηρακλής είχε τόσο καλή ομάδα που όλο το Βόλου παρακολουθούσε τον Ηρακλή. Ναι. Το θέμα όμως ότι αυτή η εποχή άφησε τόσα μεγάλα προβλήματα στο σωματείο Ηρακλής, τα οποία οι άνθρωποι οι οποίοι τα διαχειρίζονται τα τελευταία χρόνια προσπαθούν με νύχια και με δόντια να πληρώσουν υποχρεώσεις ακόμα αυτής της εποχής. Άρα λοιπόν, ξέρετε, το θέμα είναι να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά να κάνεις υγιή πρωταθλητισμό. Όταν γίνεται ένας πρωταθλητισμός ο οποίος δεν είναι υγιής και επί της ουσίας αφήνεις μεγάλα ανοίγματα, γιατί ο Ηρακλής το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε ήταν ότι άφησε τεράστια ανοίγματα αυτή η χρυσή εποχή που είχε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό πληρώνει ο Ηρακλής. Δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο πλέον που έσκασε. Δηλαδή σκάσαν υποθέσεις δικαστικές, όπου ήταν τόσο μεγάλα τα νούμερα, όπου υπήρχαν αθλητές που είχαν κάνει διακανονισμούς. Η διοίκηση του Ηρακλή κάνει τα τελευταία χρόνια πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια να κρατήσει την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι τα οικονομικά δεδομένα πλέον της Ελλάδος είναι τέτοια. Οι χορηγίες πλέον έχουν εκλείψει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνανε λεφτά όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά σε όλα τα αθλήματα που παλιότερα τα δίναν και είχαν και φορολογικά κίνητρα, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν ούτε αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Και κάποια στιγμή λοιπόν ο Ηρακλής έφτασε σε ένα σημείο που δεν άντεχε. Παρόλα αυτά όμως κατορθώσαν οι άνθρωποι, έστω και την τελευταία στιγμή, θεωρώ, πιστεύω, γιατί είναι άνθρωποι βολεϊκοί, γιατί ο Ηρακλής αν μη τι άλλο είναι ένα βολεϊκό σωματείο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, έχει προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά στον πόλη, αλλά είναι αυτό που σας λέω, το τίμημα. Ο Ηρακλής λοιπόν φέτος παρατρίχα να πληρώσει το τίμημα όλων αυτών των ετών που ναι μεν έκανε πρωταθλητισμό, αλλά κατά την άποψή μου οικονομικά δεν έκανε πρωταθλητισμό σε υγιής βάσης. Ναι, έγινε αντιληπτό. Βέβαια υπήρχαν και τα εικονικά τιμολόγια κλπ. Εκεί την πλήρωσε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα δεν και θέλω να τα πούμε. Εντάξει, τώρα, αλλά όχι, τα ξέρουμε. Πάντως δεν έχετε άδικο, έτσι, για να λέμε αυτή είναι η αλήθεια. Για να λέμε την πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Καλό είναι να λέμε κάποια στιγμή τις αλήθειες. Ναι, δεν θέλουμε κανέναν. Αλλά τα πράγματα αυτά είναι και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είναι στον Ηρακλή κάνουν τεράστια προσπάθεια άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τεράστια προσπάθεια, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Ξεκινάμε με ντέρμπι όμως, Δευτέρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, είναι πραγματικά όταν έχει τα τερτύπια της κλήρωσης. Ναι, είναι τα τερτύπια της κλήρωσης. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας ο οποίος
Είναι πρώτη αγωνιστική, είναι κανονική περίοδος. Λογικά ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα συναντηθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι είναι ένας αγώνας πάντα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάντα παίζει ρόλο το πρεστίζ ποιος θα κερδίσει. Αλλά δεν είναι ο αγώνας αυτός ο οποίος θα κρίνει το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα ή τον πρωταθλητή. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ είμαι βέβαιος ότι παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, ξέρετε, στον Βόλο έχουμε ένα μαγικό τρόπο το καλοκαίρι να γκρινιάζουν όλοι. Ναι. Και μόλις ο διαιτητής φυρίξει, ξαφνικά όλοι να μπαίνουμε στα καβούκια μας των ομάδων και να κάνουμε καλά πρωταθλήματα. Ναι, ακριβώς. Ευελπιστώ και φέτος το ίδιο πράγμα να γίνει. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς, γιατί εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πώς και πώς να έχουμε το λάκτισμα που λέμε το Σάββατο, να ξεκινήσουμε, ώστε οι ομάδες πλέον ασχολούνται μόνο με τα αγωνιστικά δεδομένα τους για να μπορούν να οργανώσουν και τους προπονητές και τα αγωνιστικά team που έχουν και να αφήσουμε λίγο πίσω όλο αυτό το τεράστιο θέμα. Βέβαια, κύριε Πετρουλάκη, να πούμε κάτι. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε σοβαροί και ότι θέλουμε το βόλεϊ να υπάρξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Θα πρέπει και το νομοθετικό πλαίσιο να αλλάξει. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Ήδη έχουμε πάει στον Υπουργό και το έχουμε πει. Και πλέον από του χρόνου αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν να είναι πλήρως υγιείς, να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, διότι αυτό το πράγμα κάθε χρόνο 2 με 3 ομάδες τελευταία στιγμή να παίρνουν επιστοποιητικά και να τρέχουμε κι εμείς ως λίγα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε, καταλαβαίνετε ότι μόνο υγιές δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι, και δεν αναφέρομαι στον Ηρακλή μόνο. Έτσι, μακάρι ο Ηρακλής να βρει τον τρόπο μέσα σε αυτή τη χρονιά να τα τελευταία, γιατί να πούμε, για να τα πούμε κιόλα, ο Ηρακλής έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή από την παλιά εποχή που του έχει αφήσει πάρα πολλά ανοίγματα, έχουν πληρωθεί πάρα πολλά χρήματα, αλλά κάποια στιγμή οι άνθρωποι σκάσανε. Ναι. Δηλαδή είπανε ως εδώ και μη παρέκει και πιστεύω ότι η απόφαση να μην κατέβουν ήταν μια κίνηση αγανάκτησης πλέον αυτών των ανθρώπων, όπου τα τελευταία χρόνια πληρώνουν και βλέπουν ότι τα χρέη δεν έχουν τελειωμό. Μάλιστα. Πολλές τρύπες. Τεράστιες τρύπες. Να δούμε τι θα γίνει. Ας ευχηθούμε να γίνει καλό πρωτάθλημα. Πρόεδρε, θέλω να με βοηθήσει παρακαλώ σε μια κλήρωση που κάνουμε να δώσει χαρά σε μια οικογένεια. Από το 1 έως το 8 να μου δώσει ένα νουμεράκι. Το αγαπημένο μου νούμερο το 8. Το 8. Άρα μου δίνεις το 8. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.